Ναι. Γιώργο. Έλα, μπορείς να μιλήσεις. Ναι, πες μου. Γιώργο, πες μου αλήθειες για να μην σας γαμίσω τώρα, γιατί έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει δικογραφία και υπάρχουν μαρτυρίες των διάδων που λένε ότι εσείς κυνηγάγατε 3 άτομα. Λοιπόν, εσύ μου λες για 15 άτομα. Πες μου, γαμώ την Παναγία μου, τι είναι αλήθεια, ή θα τρελαθώ, έτσι. Πρόσεξε. Δεν ισχύει. Εδώ λέει του Γερμενή, επειδή είχε κάποιους γνωστούς, του είπαν αυτό το σκηνικό ακριβώς. Ότι ήταν καμιά 15-20 δική μας και κυνηγάγανε 2-3 αποδάφτους. Το ίδιο ακριβώς λέει και η δικογραφία μέσα. Λέει το ίδιο πράγμα ότι οι διάδες. Πώς γίνανε τα πράγματα, γίνανε έτσι. Πες μου να ξέρουμε από την Παναγία μου τι να κάνουμε. Όσοι δεν έγιναν έτσι, όπως το είπαν. Ήτανε 15 άτομα αυτοί. Ναι, ήτανε 15 άτομα, ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Το τηλέφωνο του Γιάννη. Το τηλέφωνο του Γιάννη. Του Γιάννη, ρε, το τηλέφωνο. Είναι βέβαιο ότι είναι εκεί μέσα. Ο Γιάννης έχει ξεχαστεί ποιος είναι. Είναι βέβαιο. Ναι. Όχι. Λοιπόν, μου λες αλήθεια για αυτό το πράγμα. Έτσι, πρόσχημα, αλλά θα σκοτωθούμε τώρα. Ναι, αλήθεια. Ο Γιώργος ο Γερμενής είχε μια πληροφορία για το συγκεκριμένο γεγονός. Από κάποιους δικούς του εκεί πέρα κάτω. Ότι κυνηγάγαμε 3 άτομα εμείς. Ακριβώς το ίδιο διαβάσαμε τώρα στη δικογραφία ότι λένε οι διάδες. Δεν ισχύει. Ήταν 15 άτομα στη γωνία. Επλάκησαν στο επεισόδιο αυτή. Ή κάτσανε στη γωνία και φοβηθήκανε. Όχι, δεν επλάκησαν. Μάλιστα, έλα, γεια. Αυτόν που λέμε, το μαλάκα αυτόν που είναι ο τρίτος που τον πήρε τηλέφωνο, ναι. Πώς τον λένε, σε Γιώργο και αυτόν. Δήμου, τον λένε, ναι. Μπορείς να μάθεις να μου πεις. Μάθα και πες μου πώς τον λένε αυτόν, το μικρό του. Έλα. Έλα, περνά το μάκι αυτό φορό. Εάν την πήδα πάνε και στο σπίτι του, αν έχει κάτι, κοιτάξτε να τον καθαρίσετε, εντάξει. Ωραία. Έλα. Να πάω από εκεί. Το μάκι τον έχουν πιάσει για αυτόφορο. Ναι. Θέλω να πάω στο σπίτι του Μάκη να χτυπήσει το κουδούνι και να πάω στο σπίτι και άμα υπάρχει κάτι να ρωτήσει τον πατέρα του, αν υπάρχει κάτι, κάνα μαχαίρι, καμιά μαλακή, να τα πάρεις και να φύγεις. Όχι. Ναι. Σου τη καθάρισε τον, έχει θέμα να έχει μαλακίες σπίτι, εντάξει. Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα. Ναι, γιατί είναι μαλάκα, ρε φίλε. Γιατί τον έχω ενημερώσει από τις 5.30 το πρωί να πούμε και πάνε και βρίσκουν ένα φυσιόμενο κλουμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Εντάξει, ποτέ, ού δηλαδή τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείω. Έλα. Ναι. Άμα σε πάνε πάνω για καμιά γνώση αυτού του μαλάκα. Ναι. Δεν το ξέρει, δεν τον έχει πει, εντάξει. Εντάξει. Θα περάσω πάω από το σπίτι του Μάκη. Ξέρει ο πατέρα του τι είναι στο τμήμα, ε. Ναι, δεν ξέρω τι ξέρει. Πες, αν έχετε κάτι παράνομο, πρέπει να φύγει τώρα. Για το καλό του Μάκη. Να σου πω, πάω μετά από το σπίτι να εξαφανίσω κι εγώ τι έχω. Ναι. Σκουπίδι. Δεν ξέρω τέτοιο. Σκουπίδι, σαν σκουπίδια. Ακούς, ό,τι έχει ο γιος σου από μαχαίρια και μαλακίες, βάλτα σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια. Εντάξει, ο σχεδιασμός είναι να άμα τα τεμάχια προχωρήσουν προς τα πάνω, τους κόψουμε. Μάλιστα. Πάμε έχεις ενήμερο ότι χρειάζεται να μείνω ήσυχος, να είμαστε σε επικοινωνία. Σε σημείο που μπορώ να μιλήσω, ξέρεις, μην καρφωθώ, δεν ξέρω. Ναι. Εννοείται αυτό, εννοείται. Όπως πάνε, να σου πω, άνοιξε τον Οσάμα. Και τον Οσάμα άνοιξε. Ναι, μπράβο, και Οσάμα, ναι. Με μέσω Οσάμα καλύτερα. Ναι. Τραβάνε για πάνω, ξεκινήσαν, ανεβαίνουν. Ναι. Έχει πολύ κόσμο, φίλε. Ήταν και ο Λάμπρου το μονόπανο με τη δικιά του, να πούμε. Ναι. Πόσο κόσμο. Πάνω από 5.000. 5.000, ναι. Μάλιστα. Αφού σου λέω ανεβαίνω, δεν τελειώνω. Πάνω από 5.000, μάλιστα. Ναι. Οι δημιουργίες είναι φαντάζομαι στο σημείο που πρέπει. Έχει μέσα ενημέρωση. Ναι, κανονικά. Εντάξει. Κανονικά εννοείται, ναι. Πώς είναι, καθρονάτη και τέτοια. Καθρονάτη και έτσι. Καδρονάτ δεν είναι, άρα έχουν σακίδι και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Καδρονάτ δεν είναι, όχι. Εντάξει. Σακίδι όμως έπαιζε φούλη το σακίδι. Ναι. Σακίδι, ναι. Είσαι με το G. Τι? Είσαι με το G. Ναι. Μαλάκα δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Μη σπάσεις εσύ ρε μαλάκα, μη σπάσεις εσύ. Μαλάκα, κοίτα τι μου κάνανε. Κοίτα τι
παίρνω στο λαό και δεν μου το σηκώνει να μου πετάσουν έξω. Είναι σίγουρο. Γιωργάρα, μη σπάσχεσαι ρε μαλάκα, κράτα σε παρακαλώ. Θα με διώξουνε. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, είμαι πολύ δυστυχισμένος.